Ακόμη και μέσα στον Ιανουάριο είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου για την ανάσυρση από παραλίες του Παγασιτικού και του Αιγαίου στην πλευρά του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου των δεκάδων οχημάτων τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Σεπτέμβρη. Όπως σημείωσε η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, το ποσό για τη σχετική εργολαβία έχει εγκριθεί και σύντομα θα αναλάβει δράση εξειδικευμένη εταιρεία. Ετοιμάζουμε το τεχνικό μας δελτίο αυτή τη στιγμή για τον ακριβή αριθμό των αυτοκινήτων, γιατί για τα αυτοκίνητα εμείς έχουμε αναλάβει να συντάξουμε αυτό το τεχνικό δελτίο που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών και για ποσό 150.000 ευρώ. Θα αναλάβει μια εταιρεία ειδική στα ρημουλκά, η μόνη που υπάρχει, και από ό,τι μας είπε θα φροντίσει άμεσα για την απομάκρυνσή τους. Τρέχουμε τώρα να το ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες, οπότε στην πρώτη Περιφερειακή Επιτροπή να περάσει αυτό και να ξεκινήσει αυτή η ιστορία όλη. Το κεντρικό λιμεναρχείο του Βόλου ξεκίνησε την καταγραφή των βυθισμένων αυτοκινήτων και σκαφών από τις 11 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγες μόλις μέρες μετά τη θεομηνία Ντάνιελ. Με τη βοήθεια δυτών εντοπίστηκαν σχεδόν 70 αυτοκίνητα, σκάφη, ένα κοντέινερ και ένα δίκυκλο στις περιοχές Μιλίνας, Χόρτου, Λεφόκαστρου, Πλατανιά και Ποτιστικών. Έως σήμερα έχουν καταγραφεί από δηλώσεις ιδιοκτητών ως απολεσθέντα από την κακοκαιρία Ντάνιελ 35 οχήματα, ένα κοντέινερ, ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο και 33 σκάφη. Από τις επιχειρήσεις των δυτών, τόσο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών όσο και των ιδιωτών, που με δική μας πρωτοβουλία παρήχαν υπηρεσίες, εντοπίστηκαν συνολικά 23 οχήματα, ένα δίκυκλο και 4 σκάφη. Από αυτά, μόνο τα 10 οχήματα βρέθηκε ότι αντιστοιχούν σε εκείνα που είχαν δηλωθεί ως απολεσθέντα από τους ιδιοκτήτες. Στις 7 Οκτωβρίου έγινε η ανέλκυση 19 οχημάτων στην περιοχή του Πλατανιά. 19 οχήματα ανελκύστηκαν από εκεί και ένα τρέιλερ, εκ των οποίων τα 5 έφεραν πινακίδες κυκλοφορίας, 8 ήταν μερικώς αναγνωρίσιμα ως προς τη μάρκα και το μοντέλο και τα υπόλοιπα 4 ήταν αγνώστων στοιχείων λόγω ολικής καταστροφής. Στην περιοχή τώρα του Λεφόκαστρου ανασύρθηκαν 6 οχήματα με ιδιωτική πρωτοβουλία των ιδιοκτητών τους, ένα στη Μιλίνα, ένα στον Άγιο Ιωάννη και ένα στην Αγριά. Αποτελεί ζήτημα μείζωνος σημασίας για το θαλάσσιο οικοσύστημα η ανέλκυση των βυθισμένων οχημάτων εν ώψη και της επερχόμενης θερινής περίοδου. Και μέσα στο Γενάρη, δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει η ανέλκυση των αυτοκινήτων. Μακάρι να προλάβουμε και μέσα στο Γενάρη, μέχρι τέλος Γενάρη, να έχει ολοκληρωθεί αυτό το πρόβλημα και να καθαρίσει ο Παγασιτικός από τα αυτοκίνητα. Είναι σημαντικό να γίνει πάρα αυτό, έτσι, εν ώψη και του καλοκαιριού. Είναι πάρα έτσι. Πολύ σημαντικό, ναι. Mm-hmm. Ναι. Παρόλα αυτά, βέβαια, τα νερά είναι καθαρά. Σε αυτή τη φάση λείπει μία αποτύπωση της σημερινής κατάστασης. Δηλαδή, ακολούθησε η επόμενη κακοκαιρία του Ηλία και εκεί πραγματικά δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα βρεθούν ή σε ποια σημεία, αν θα βρεθούν στα σημεία που είχαν εντοπιστεί αρχικά. Γιατί είναι ενδεχόμενο να έχουν παρασυρθεί ακόμα βαθύτερα, είναι ενδεχόμενο και να έχουν καλυφθεί με επόμενα φερτά υλικά. Οπότε, στο πλαίσιο της ανάσυρσης θα πρέπει προηγούμενα να γίνει ξανά εντοπισμός.